Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, γεια σας. Το αγωνιστικό μου ταξίδι αρχίζει από τη Λέσβο. Γιατί εδώ γαλουχήθηκα πολιτικά. Έκανα βήματα μπροστά και βρήκα την περπατησιά μου. Δέθηκα με το νησί σας, αφού υπηρέτησα για 7 ολόκληρα χρόνια. Το 1974-1977 στο Μόλιβο ως διοικητής λόχου και το 1990-1994 στην Άντισα ως διοικητής τάγματος. Απόψε όμως είμαστε εδώ για ένα κοινό σκοπό. Το πώς θα βγάλουμε το λαό μας ενισχυμένο μέσα από τις κάλπες σε Ελλάδα και Ευρώπη, ενάντια στις αντιλαϊκές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των αστικών κυβερνήσεων και των κομμάτων που τη στηρίζουν. Με τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ το 2018 αποφασίζεται η συνεργασία του με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε κοινούς υπεριαλιστικούς πολέμους από την Ουκρανία μέχρι τη Μέση Ανατολή, από τον Περσικό κόλπο μέχρι το κέρας της Αφρικής και από τη Μεσόγειο μέχρι το Αιγαίο για τη λία των μεγάλων κοιτασμάτων υδρογοναθράκων και τον έλεγχο των δρόμων μεταφοράς τους. Παρά τον έντονο ανταγωνισμό Ρωσίας-Κίνας, η Ευρωπαϊκή Ένωση, από την άλλη, ως υπεριαλιστική δύναμη, παίρνει μέτρα για τη δική της αυτοτελή επιθετική στρατιωτική δράση με την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας και δημιουργεί και αυτή δυνάμεις ταχείας επέμβασης που θα συντονίζονται όμως από το ΝΑΤΟ. Ιδρύει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη χώρα μας σχολή πρακτόρων, μηχανισμούς καταστολής και φακελώματος όπως σύνοριοφυλακή, άχτοφυλακή, Σέγγεν και Ευρωεισαγγελία, στην οποία θα υπάγονται οι εθνικές δικαστικές και αστυνομικές αρχές, με τη στήριξη βέβαια της κυβέρνησής μας. Η πολιτική αυτή όμως οξύνει το προσφυγικό πρόβλημα, γιατί οδηγεί στον εγκλωβισμό σε άθλιες συνθήκες χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες, θύματα των πολέμων και της εκμετάλλευσης. Επιπλέον, η πολιτική αυτή τροφοδοτεί φασιστικές και ακροδεξιές δυνάμεις, ενώ μπλοκάρει τους μετανάστες με τα παιδιά τους σε δομές φιλοξενίας καρά τεπέ και hot spot στη Μόρια. Εκεί στηβάζονται οι πρόσφυγες διπλά εγκλωβισμένοι με ευθύνη του αντιδραστικού κανονισμού του Δουβλίνου και της πρόθυμης κυβέρνησής μας. Και σαν απόστρατος, συνάδελφοι αξιωματικοί και υπαξιωματικοί, επειδή έχουμε βιώσει αρνητικά την εμπλοκή των ενόπλων δυνάμεών μας στα πολεμοκάπηλα σχέδια ΝΑΤΟ-Ευρωπαϊκής Ένωσης, σας καλούμε σε συσπήρωση, έστω και αν δεν συμφωνούμε σε όλα. Οι στιγμές είναι κρίσιμες και πρέπει να κρατήσουμε ψηλά τη σημαία του αγώνα για το δίκαιο του λαού, όπως κάναμε πάντα μέχρι τώρα στην ιστορία μας. Εμείς που γνωρίζουμε τα ολέθρια αποτελέσματα του πολέμου, θέλουμε τη χώρα μας απαλλαγμένη από τη φτώχεια, την εκμετάλλευση και τους πολέμους. Μόνο το ΚΚΕ αγωνίζεται ενάντια στους επικίνδυνους αυτούς σχεδιασμούς Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΗΠΑ και ΝΑΤΟ, που απειλούν την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή μας. Το ΚΚΕ είναι το μόνο κόμμα που εναντιώνεται στην νατοϊκή συνθήκη των Πρεσπών, όσο και στις εθνικιστικές φωνές στη χώρα μας και αποτελεί μόνο αυτό τη συνεπή αντίπαλο της ναζιστικής Χρυσής Αυγής. Για τους λόγους αυτούς και για πολλούς άλλους που η ώρα δεν μας παίρνει, η ψήφος μας στο ΚΚΕ είναι ψήφος πατριωτική, φιλολαϊκή και στηρίζει τον αγώνα για την ανεξαρτησία και την ευημερία του τόπου μας. Δυνατό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, αποδέσμευση από ΝΑΤΟ-Ευρωπαϊκή Ένωση, όλοι στον αγώνα μέχρι τη νίκη. Ευχαριστώ.